Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και σε εσάς, και συμφωνώ απόλυτα ότι η Σιθωνία είναι ευλογημένος τόπος, είναι παράδεισος πραγματικά. Και καλούμε όλους να έρθουν στη Σιθωνία να κάνουν τις διακοπές τους άφοβα, γιατί είναι πραγματικά ασφαλής προορισμός. Το πιο σημαντικό νομίζω αυτές τις μέρες είναι αυτό. Είναι μια COVID-free περιοχή, η Σιθωνία. Δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε κρούσματα, δεν είχαμε προβλήματα, κύριε Δήμαρχε, έτσι δεν είναι μέχρι σήμερα? Όχι, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε και εμείς είναι ότι οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, όλοι μας τηρούμε, θα έλεγα, αρκετά καλά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο καθένας έχει την προσωπική του ευθύνη, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτό που είναι βασικό είναι ο καθένας να συναισθανθεί ότι έχει ευθύνη απέναντι σε όλους πλέον. Και όχι μόνο η πολιτεία, δηλαδή το να λέει η πολιτεία και να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία καλώς πράττει, καλώς μέχρι σήμερα τα έχει κάνει. Αν δεν υπάρχει και η προσωπική ευθύνη, δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το α και το ω είναι αυτό. Δήμαρχε, μέχρι στιγμής πόσο σας ανησυχεί η κατάσταση, πόσο βλέπετε τα πράγματα να πηγαίνουν? Κοιτάξτε, γνωρίζαμε εξ αρχής ότι φέτος θα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη τουριστική περίοδο. Όμως υπήρχε αισιοδοξία, η αισιοδοξία που πήγαζε από τη γυκνίαση του νομού Χαλκιδικής με τις βαλκανικές χώρες, όπου ουσιαστικά αποτελεί πύλη εισόδου των τουριστών, και η Χαλκιδική, όπως το πολύ καλά γνωρίζετε, δεχόταν και δέχεται πλήθος τουριστών με αυτοκίνητα, οδικό τουρισμό. Θα έλεγα δυστυχώς και ύστερα από τα τελευταία γεγονότα με την απαγόρευση εισόδου των Σέρβων τουριστών στη χώρα, η αισιοδοξία έχει αντικατασταθεί, θα έλεγα, κατελάχιστον με κατήφια και με αγωνία τι μέλη γενέστε, διότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά τουρίστες. Είναι ελάχιστο το ποσοστό το οποίο υπάρχει, κυμαίνεται σε ένα ποσοστό 20% περίπου, στα καταλήμματα, στα ξενοδοχεία, στα κάμπικ, και το οποίο τα Σαββατοκύριακα αγγίζει το 25%. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι ευελπιστούσαμε ότι τουλάχιστον ιδιαίτερα για τη Χαλκιδική θα είχαμε φτάσει σε ποσοστά του 50%. Ναι. Και πόσο απαραίτητο είναι αυτά τα ποσοστά, δηλαδή τα έσοδα στο τουριστικό κομμάτι, τα οποία συμβάλλουν ιδιαίτερα στην οικονομία του κράτους. Mm-hmm. Δήμαρχε, θέσατε ένα ποσοστό κοντά στο 20 με 25% τα Σαββατοκύριακα. Μέσα σε αυτό βάζετε και τον εσωτερικό τουρισμό? Ναι, ναι, όλα. Ο εσωτερικός τουρισμός ουσιαστικά υπάρχει το Σαββατοκύριακο. Ναι. Και τη Δευτέρα θα έλεγα χθες, γιατί και εμείς φέρνουμε έτσι, βλέπουμε την περιοχή, δεν καθόμαστε, για να έχουμε και μια ιδιαίτερη και ίδια αντίληψη. Δεν υπάρχει ουσιαστικά, δηλαδή χθες Τετάρτη απόγευμα, στην περιοχή Τρυπόταμος, παράδεισος του Νέου Μαρμαρά, που είναι ένα τουριστικό φέρετρο, δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχει κόσμος, είναι ελάχιστος, είναι δηλαδή τα ποσοστά όπως σας τα δίνω, γύρω στα 20% αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ωστόσο, οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, οπότε ελπίζει κανείς από 15 Ιουλίου και μετά να δούμε και πώς θα πάρθουν οι σχετικές αποφάσεις, για παράδειγμα για την Σερβία, όπου μέχρι τις 15 Ιουλίου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και την ανακοίνωση που έχουμε στα χέρια μας, είναι το απαγορευτικό. Μήπως και μετά αλλάξει λίγο η εικόνα και κάπως λίγο αλλάξουν και τα δεδομένα, και τα ελληνικά βεβαίως, γιατί φαντάζομαι ότι θα βασιστείτε αρκετά στον Έλληνα τουρίστα, που έτσι κι αλλιώς αγαπάει την Χαλκιδική και την υποστηρίζει. Φαντάζομαι ότι θα κάνει το ίδιο και το φετινό καλοκαίρι. Ναι, η Χαλκιδική, ο Δήμος της Σιθωνίας είναι πανέμορφος τόπος, ευλογημένος τόπος, και πραγματικά καλούμε όλους τους Έλληνες να επισκεφτούν τον τόπο μας. Ίσως να είναι και η ευκαιρία τους φέτος. Δίνεται η δυνατότητα στους Έλληνες με χαμηλές τιμές, θα έλεγα, κρατώντας και οι ίδιοι όλα εκείνα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται, να έχουν στην περιοχή μας, να επισκεφτούν τον τόπο. Εμείς τους περιμένουμε, είμαστε πανέτοιμοι το να τους δεχτούμε, και όπως είπα, απαραίτητα τηρούμε και ό,τι προβλέπεται από πλευράς προστασίας και αφορά τα πολιτείας και αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Από και πέρα, οι Σέρβοι είναι μια αγορά σημαντική και για τη Χαλκιδική, για τη Σιθωνία, την Πειραιά, κατ' επέκταση όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ευελπιστώ και εγώ μετά τις 15 του μηνός να ανοίξουν τα σύνορα όσο αφορά τους Σέρβους πολίτες, να έρθουν στην περιοχή μας, γιατί όπως είπα είναι σημαντική η βοήθεια που παρέχουν στην οικονομία της Σιθωνίας και της Χαλκιδικής. Το πώς θα πάει ο τουρισμός μετά τις 15, όλοι ευελπιστούμε να ανέβουν τα ποσοστά. Όμως κανένας δεν μπορεί να μαντέψει με ακρίβεια
τι θα συμβεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ή τον Αύγουστο. Όλα είναι σε συνάρτηση με την κατάσταση, τα επιδημιολογικά δεδομένα που υπάρχουν στη χώρα. Και σε άλλες χώρες βέβαια, έτσι. Έτσι είναι. Μαγαζιά κλειστά είχαμε, έχουμε κύριε Δήμαρχε, δηλαδή κάποιοι επιχειρηματίες που επέλεξαν φέτος να μην ανοίξουν ή το τόλμησαν όλοι. Θα έλεγα ότι η πλειονότητα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν ανοίξει. Μιλάμε σε πολύ υψηλά νούμερα, ελάχιστοι αν δεν έχουν ανοίξει, θα έλεγα. Και επίσης θα έλεγα και το ξενοδοχειακό κομμάτι, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι και το Πόρτο Καράς, το οποίο είναι σημαντικό τουριστικό συγκρότημα, αλλά αυτό έγινε τώρα η μεταβίβαση στον Όμιλο Σαββίδη. Θα έλεγα ότι στη Συντονία σχεδόν τα πάντα είναι ανοιχτά. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις δηλαδή και των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Υπάρχουν κάποια που δεν άνοιξαν, αλλά τα περισσότερα είναι ανοιχτά και πανέτοιμα, όπως είπαμε, να δεχτούν και τους ξένους και ιδιαίτερα τους Έλληνες επισκέπτες. Τώρα μου δίνετε την καλύτερη πάσα, κύριε Ντέμπλα, για να σας το ρωτήσω αυτό. Η αγορά του Πόρτο Καράς από την οικογένεια Σαββίδη, λογικά δίνει ένα νέο, αν θέλετε, περνάει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την τοπική οικονομία. Εσείς βρεθήκατε με τον κύριο Σαββίδη, σκέφτεται και κάποιες άλλες ενδεχομένως επενδύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τη Συθονία να απογειωθεί? Καταρχάς θα πω ότι η μεταβίβαση του συγκροτήματος του Πόρτο Καράς στον Όμιλο Σαββίδη, σε ένα επιχειρηματία με τις οικονομικές δυνατότητες αυτές, θα έλεγα ότι μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η παρουσία του κυρίου Σαββίδη σηματοδοτεί μια διαφορετική μέρα, αυριανή μέρα, και για την οικονομία και για τους πολίτες του Δήμου Σιδονίας, και για τον ίδιο το Δήμο το Σιδονίας, αλλά και θα έλεγα και για την διεκδίκηση σημαντικών έργων υποδομής όσο αφορά την περιοχή μας. Γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, λείπουν τα έργα υποδομής στα μεγάλα στη Σιδονία. Παραδείγματος χάρη, ο δρόμος που ερχόμαστε από τα Μουδανιά δεν είναι δρόμος. Έτσι, είναι ένας δρόμος καρμανιόλα, ένας δρόμος επικίνδυνος, και ακόμη μιλάμε πώς θα κάνουμε το δρόμο. Επιτέλους πρέπει να δώσουμε λύσεις και όχι πώς θα χαράξουμε ή από πού θα φέρουμε το δρόμο. Δεν πάει. Σήμερα πρέπει να δοθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα του δρόμου, ο οποίος είναι σημαντικός παράγοντας στην έλευση τουριστών. Έχουμε βρεθεί με την πλευρά Σαββίδη, έχουμε βρεθεί με τον ειδικό απεσταλμένο που έχει τον κύριο Νταβιτιάνο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, με ένα team της Δίμερα. Έχουμε μιλήσει, καταρχάς η συνάντηση έχει γίνει πριν από 2 μήνες. Ευελπιστούμε από ό,τι πληροφορούμε ότι ο κύριος Σαββίδης θα βρίσκεται στο συγκρότημα του Πόρτο Καράς. Η βίλα ανακαινίζεται αυτή τη στιγμή, γίνονται σημαντικές εργασίες. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε σημαντικούς επισκέπτες και θα δοθεί η δυνατότητα, έχουμε κάποια πράγματα, βεβαιότητα το πλαίσιο, το πλάνο, το τι ακριβώς θα γίνει στο συγκρότημα, ούτε αυτοί ακόμα δηλαδή δεν ήταν έτοιμοι να μας πληροφορήσουν. Αυτό το οποίο λαμβάνουμε σαν δεδομένο, ότι σίγουρα ο τόπος και θέλουμε και εδώ να πω ότι μια συνεργασία υποφελία και των 2 μερών, έτσι μια συνεργασία η οποία θα σέβεται και τα 2 μέρη, και το Δήμο και, και τους πολίτες του Δήμου Σιδονίας, και εμείς από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε από την πλευρά μας να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό του έργο, και ιδιαίτερα όμως σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και σύμφωνα με το σεβασμό στο περιβάλλον. Δήμαρχε, αναφερθήκατε στο οδικό δίκτυο και να πω ότι ήμουν το περασμένο Σαββατοκύριακο σχεδόν στο μεγαλύτερο κομμάτι, έκανα τη βόλτα μου στη Σιθωνία και διαπίστωσα ότι οι περιοχές που θυμόμουν ότι ο δρόμος δεν ήταν και πάρα πολύ καλός, ήταν ασφαλτοστρωμένος, καινούργια άσφαλτος κλπ. Αυτά τα έργα πότε έγιναν και αποκαταστάθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το οδικό δίκτυο, σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μία άριστη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της Περιφέρειας. Μεταξύ του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Γιάννη Γιώργου, και πραγματικά πλέον σημαντικές παρεμβάσεις έχουν γίνει στη Σιθωνία και κατ' επέκταση σε όλο το νομό Χαλκιδικής, που αφορά ασφαλτοστρώσεις, αφορά καθαρισμό των μπρανών, αφορά τη βελτίωση του φωτισμού, όπως είδατε, και πραγματικά έχουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Άρα δηλαδή είναι σημαντική η παρέμβαση της περιφέρειας στον τομέα, θα έλεγα, σε όλους τους τομείς φέτος, και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και έκπληξη, θα έλεγα,
πραγματικά έχουμε μια πολύ διαφορετική, μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα που συναντάς κάνοντας το γύρο της Ιθονίας. Και δεν έχουμε σταματήσει, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, συνεχίζει η προσπάθεια από την πλευρά της περιφέρειας, ούτως ώστε να φέρει τον τόπο στο καλύτερο επίπεδο που μπορεί. Για το δρόμο αυτό που περιγράψατε, που είπατε κύριε Δήμαρχε, από τα Μουδανιά μέχρι το Μαρμαρά, ας πούμε, υπάρχει καμιά προοπτική για το άμεσο ή το απότερο μέλλον, κάτι να γίνει? Κοιτάξτε, συζητήσεις γίνονται κατά κόρον. Συζητήσεις γίνονται, ουσιαστικά υπάρχει μια χάραξη, υπάρχει μια που αφορά το κομμάτι αυτό, έρχεται μέχρι τη μεταμόρφωση και ακολουθεί μια καινούρια χάραξη μέχρι το μελισσοκομικό συνεταιρισμό, μέχρι τη διασταύρωση δηλαδή Σιδωνίας προς Μαρμαρά. Ναι. Επίσης υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Υπάρχει μια πρόταση η οποία πάλι έρχεται από τον Πολύγυρο και κατεβαίνει πάλι στη διασταύρωση Σιδωνίας, στο μελισσοκομικό. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν προτάσεις. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορούμε να μένουμε στις σκέψεις και στις προτάσεις. Εδώ και τώρα θέλει επίλυση του προβλήματος. Άρα δηλαδή το πιο γρήγορο για μένα αυτή τη στιγμή, και επειδή δεν υπάρχουν απολωτριώσεις, ο δρόμος Μουδανιών Νικήτης, πιστεύω ότι έχει τις απαραίτητες απολωτριώσεις να γίνουν εκείνες οι παρεμβάσεις τάχιστα, ούτως ώστε να δώσουν λύση. Επίσης το πρόβλημα που γεννάται, το τεράστιο, το ξέρετε πολύ καλά, είναι με το φανάρι της Νικήτης. Αυτή τη στιγμή έχει μελετηθεί και πιστεύω ότι γρήγορα να έχουμε μία παρέμβαση. Έχουμε πάρει μία μελέτη από την προηγούμενη διοίκηση. Υπάρχει μία χρηματοδότηση 4 εκατομμύρια από την πλευρά της περιφέρειας. Βέβαια υπάρχει και η μεγάλη συμμετοχή του Δήμου σε αυτό το πρόγραμμα. Θέλω να πιστεύω είμαστε τώρα στο να τελειώσουμε το τελευταίο στάδιο, μια κυκλοφοριακή μελέτη που αφορά τους κόμβους αυτούς που καταδεικνύει η πρώτη μελέτη, διότι προβλέπεται να γίνουν 4 κόμβοι εδώ στην Νικήτη. Κυκλική, θέλω φαντάζομαι. Θέλω να πιστεύω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα προσδώσει κάποια ωφελημότητα, δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά έστω και σε μικρότερο ποσοστό να βοηθήσει ούτως ώστε να αποφύγουμε το φανάρι και την ταλαιπωρία αυτή που υφίσταται, θα είναι θετικό. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, αλλά όσο αφορά τώρα το Μουδανιά, τουλάχιστον διασταύρωση Σιδωνίας, είναι θέμα της πολιτείας, είναι θέμα του Περιφερειάρχη και θέμα του υποδομών. Πιστεύω ότι ασκείται πίεση και θέλω να πιστεύω να έχουμε και γρήγορα κάποιες θετικές εξελίξεις όσο αφορά την κατασκευή αυτού του δρόμου. Στο Αντώνη Τρίτης θα βάλουμε έργα, κύριε Δήμαρχε, θα μπορέσουμε να... Την Παρασκευή γίνεται η παρουσίαση του προγράμματος. Θέλω να πιστεύω, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα δουλέψαμε να έχουμε κάποια ετοιμότητα σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, σύμφωνα με τις προσκλήσεις που θα βγουν. Προτεραιότητα μας είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί. Έχουμε πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα προβλήματα, ιδιαίτερα στην Νικήτη, όπου είναι ένας τεράστιος οικισμός. Αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Στις ιδρεύσεις να έχουμε προτάσεις και πρόταση θα γίνει οπωσδήποτε και με αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που τόσο ανάγκη έχει η περιοχή. Ναι, θα κάνουμε βέβαια, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι, πιστεύω ότι να υπάρχει μια αντικειμενικότητα όσο αφορά την ένταξη έργων στον Τρίτσι, έτσι. Mm-hmm. Είναι βασικό. Σωστό. Σωστό, σωστό. Μακάρι να γίνει έτσι. Εμείς να καλέσουμε τους συνδημότες μας και όλους όσους μας ακούν να επιλέξουν τη Σιθωνία για τις διακοπές τους. Ένας πανέμορφος τόπος. Είναι COVID free, υπάρχει ασφάλεια, είναι οι πανέμορφες παραλίες, είναι οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται πανικός. Ακούμε για ένα κρούσμα και κάνουμε λες και τρελαινόμαστε. Και δεν χρειάζεται πανικός. Ξέραμε ότι με την είσοδο των υφησιατών ότι κάποια κρούσματα ή ανέφασμα των κρούσματων θα είχαμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται ψυχραιμία. Η πολιτεία συντεταγμένα δια των αρμοδίων των οργάνων νομίζω κάνει ό,τι είναι απαραίτητο. Άρα στον πολίτη έγκυται και αυτός από τη δικιά του πλευρά να κάνει αυτά τα οποία απαιτούνται. Πλέον θα έλεγα ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο το δικό του.
και είναι προσωπική ευθύνη. Τηρώντας όλα εκείνα τα μέτρα ασφαλείας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία ορίζεται την πολιτεία, πιστεύω ότι μπορούμε να βγούμε νικητές σε αυτή τη δοκιμασία που φέτος περνάμε όλοι. Έτσι. Είναι και το νοσοκομείο του Πολυγύρου σχετικά κοντά, το οποίο φαντάζομαι έχει τις νομίζω δεν έχει προβλήματα όσο αφορά την μετάβαση ή τη μεταφορά. Φέτος να πω ότι έχουμε, είναι και το ΕΚΑΒ εδώ, το ΕΚΑΒ μας καλύπτει περιοχές στην Νότια Συμφωνία, εδρεύει στη Σάρτη, καθημερινά ασθενοφόρο, μόνιμα ασθενοφόρο, με τη συμβολή και των κοινοτήτων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Όλοι βοηθήσαμε να έχουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε και στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου καθημερινά. Άρα δηλαδή θα έλεγα ότι έχουμε μια ετοιμότητα καλή όσο αφορά περιστατικά και COVID, αλλά και άλλα περιστατικά που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, καλή δύναμη και μακάρι να πάνε όλα καλά και να γεμίσει πραγματικά η Συθωνία και να τη χαρούμε και φέτος όπως κάθε χρονιά. Να είστε καλά. Νομίζω ότι το χρειάζεται ιδιαίτερα η οικονομία, το χρειάζονται οι επιχειρήσεις, γιατί πραγματικά θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε από τον Οκτώβριο πολύ δύσκολες καταστάσεις και περιστάσεις. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά και σας καλή δύναμη. Να είστε καλά.